Welcome, welcome, welcome. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μάθημα. Σήμερα Τρίτη και θα δείξουμε το πώς μπορούμε εύκολα να κάνουμε ένα λογότυπο. Θα δείξω ένα κοινό λογότυπο που υπάρχει στο ίντερνετ. Θα σας δείξω έναν πολύ πολύ εύκολο τρόπο, γιατί τις περισσότερες φορές τα λογότυπα βασίζονται πάνω σε βασικές γραμματοσειρές. Οπότε θα σας δείξω τη λογότυπο πολύ γνωστής ταινίας, βασικά γνωστού σύριαλ που παίζει στην. Που έπαιζε πέρσι και φέτος και περιμένουμε και τον τρίτο κύκλο και αγαπάμε πολύ το Stranger Things. Θα σας δείξω πώς είναι εύκολο να φτιάξουμε το λογότυπο του Stranger Things και να δείτε ότι τα λογότυπα που βλέπουμε στο Hollywood ή οπουδήποτε και τα βλέπουμε στο εξωτερικό και σε ταινίες που μας αρέσουν, ότι βασίζονται απλά σε γραμματοσειρές. Δηλαδή, κατεβάζοντας τη γραμματοσειρά τη συγκεκριμένη και με κάποιες ρυθμίσεις που θα κάνουμε στο Photoshop, θα δείξουμε το πώς μπορούμε να δώσουμε το αποτέλεσμα το ίδιο και αν όχι το ίδιο, πολύ πολύ κοντά στις ταινίες και σε αυτό που έχει δώσει ο ίδιος ο γραφίστας της ταινίας. Θα κάνουμε αυτό εδώ πέρα λοιπόν. Όπως βλέπετε, έχω πάρει πίσω για background ένα δάσος το οποίο θυμίζει λίγο, καμία σχέση, αλλά έτσι όπως το έχω διαμορφώσει φέρνει λίγο Stranger Things. Όσοι το ξέρετε, νομίζω αντιλαμβάνεστε την σχετική ομοιότητα που έχει με το κανονικό το λογότυπο. Όσοι δεν το έχετε δει, να σταματήσετε αυτό το βίντεο τώρα και να πάτε να το δείτε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Το πρώτο πράγμα που θα χρειαστεί να κάνετε για να το φτιάξετε, εάν θέλετε να φτιάξετε αυτό ακριβώς το πράγμα, δηλαδή το λογότυπο του Stranger Things, πόσο κοντά μπορούμε να φτάσουμε από μόνοι μας σε αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα. Το πρώτο πράγμα που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να κατεβάσετε την ανάλογη γραμματοσειρά. Η ίδια γραμματοσειρά δεν υπάρχει, να σας πω, όμως αυτή εδώ πέρα είναι πάρα πολύ κοντά. Ο γραφίστας που το έχει φτιάξει έχει κάνει τρία πράγματα σε αυτή τη γραμματοσειρά, τα οποία εγώ δεν έχω κάνει. Για τον λόγο ότι τα θεωρούσα λίγο δύσκολα σε έναν βαθμό για να τα κάνετε, οπότε το αφήνω στο πιο φλου, οπότε θα δούμε λίγο το πώς μπορούμε απλά να διαμορφώσουμε τη γραμματοσειρά έτσι και πώς να βάλουμε τις γραμμές αυτές που φέρνει κοντά στο λογότυπο. Οι διαφορές που έχει κάνει ο γραφίστας που το έφτιαξε ήταν να έρθει στο G απλά και να ισιώσει εδώ πέρα τη γραμμή, που δεν είναι δύσκολο, αλλά δεν θα το δείξω γιατί είναι λίγο διαδικασία αρκετά δύσκολη για όσους χρησιμοποιούν τώρα το Photoshop πρώτη φορά. Και εδώ πέρα στο σίγμα απλά ουσιαστικά τράβηξε τη γραμμή και την έφερε εδώ στην ίδια ευθεία. Εγώ δεν θα το κάνω, απλά θα σας δείξω το πώς πήρε τη γραμματοσειρά και τη διαμόρφωσα έτσι ώστε να δείτε το πόσο εύκολο γίνεται. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι πολύ απλά να ανοίξουμε την φωτογραφία μας ξανά. Λοιπόν, ανοίγουμε τη φωτογραφία μας. Το πρώτο πράγμα που θα χρειαστεί να κάνουμε είναι να διαμορφώσουμε τη φωτογραφία μας στο size που χρειαζόμαστε ανάλογα με την οθόνη που έχουμε στον υπολογιστή μας, αν θέλουμε να το βάλουμε βέβαια φόντο ή οπουδήποτε αλλού, δηλαδή ας πούμε σε κάποιο timeline ή σε ένα σημείο το οποίο χρειάζεται ας πούμε, να βάλετε ένα banner ή κάπου, θα διαμορφώσετε τις διαστάσεις ανάλογα με το banner που χρειάζεται να το διαμορφώσετε σωστά και να το βάλετε. Οπότε εγώ θα φτιάξω την ανάλυση ως εξής. Ερχόμαστε image, ερχόμαστε image size. Εγώ θα την κάνω τη φωτογραφία 2560x1700. Τα αφήνω όπως έχει, 1707 δεν μας πειράζει. Και εδώ θα το κάνω 72 dpi. 2560x1772 dpi. Και ανοίγει η φωτογραφία μας κάπως έτσι. Τα dpi είναι ανάλογα τα pixels που έχει ανά ίντσα. Να σας το πω λίγο να το έχετε στο μυαλό σας. Οπότε εμείς ουσιαστικά, έτσι όπως την έχουμε διαμορφώσει, συνήθως να ξέρετε ότι τα 72 dpi είναι όταν θέλουμε την φωτογραφία να την ανεβάσουμε σε κάποια ιστοσελίδα. Συνήθως παραπάνω από 72 δεν μπορεί να αντιδεχτεί και αντιθεωρεί πολύ μεγάλη φωτογραφία. Όσο πιο πολλά τα dpi, τόσο πιο καλή ανάλυση φωτογραφίας. Να επισημάνουμε ξανά. Αν και το έχω πει παλιότερα, σε παλιότερο μάθημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να κατεβάσουμε την ανάλογη γραμματοσειρά. Θα σας έχω link κάτω στο description. Πάμε λοιπόν να γράψουμε το κείμενο. Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιήσω είναι αυτή εδώ πέρα ακριβώς. Όπως θα δείτε κι εσείς, είναι αρκετά κοντά στο Stranger Things. Όπως είπαμε, όσοι το έχετε δει, καλώς. Όσοι δεν το έχετε δει, να πάτε να το δείτε τώρα. Λοιπόν, αφού επιλέξουμε τη γραμματοσειρά, ερχόμαστε πρώτα να φτιάξουμε το κείμενο, το διαμορφώσουμε έτσι ώστε να φέρνει κοντά στην ταινία. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βάλουμε το πόσο μεγάλα θέλουμε να είναι τα γράμματα. Θα είναι στο 330 με βάση την ανάλυση που έχω βάλει. Οπότε αν επιλέξετε άλλη ανάλυση θα χρειαστεί να διαμορφώσετε διαφορετικά. Εγώ θα το αφήσω στο 330. Τα υπόλοιπα δεν θα τα πειράξω ακόμα, θα τα αφήσω όπως έχουν. Τα έχω διαμορφώσει από πριν.
πατήστε stop στο βίντεο και δείτε λίγο πώς είναι τα γράμματα, πώς είναι οι υπόλοιπες ρυθμίσεις. Είναι στο 103, είναι στο 90, είναι στο μείον 70. Δείτε λίγο και τα υπόλοιπα. Προσοχή να κατεβάσετε default. Εγώ θα σας έχω από κάτω default στην περιγραφή. Οπότε τα αφήνουμε έτσι. Τώρα θέλουμε να μεγαλώσουμε το S και το R. Με βάση την ανάλυση γίνεται ένας υπολογισμός για να διαμορφωθεί σωστά το κείμενο. Οπότε θα πρέπει να το κάνετε το 330-418 για να σας γίνει το S και το R έτσι, ώστε να μπορείς από κάτω να βάλεις και το Things, οπότε να σου βγει πάρα πολύ κοντά στην ταινία. Επειδή όμως η γραμματοσειρά δεν είναι επακριβώς αυτή που θα έπρεπε να είναι, θα κατεβάσουμε, θα σας δείξω μετά τι θα χρειαστεί να κάνουμε, ώστε να φέρουμε το S και το R στην ίδια ευθεία. Πάμε να σας δείξω λίγο να καταλάβετε τι εννοώ. Ερχόμαστε, επιλέγουμε το S και ερχόμαστε εδώ πέρα και γράφουμε 418. Εδώ ακριβώς. Αφού βάλουμε το S418, βλέπετε ότι έχει μεγαλώσει προς τα πάνω. Εγώ το θέλω να κατέβει προς τα κάτω. Οπότε έρχομαι εδώ πέρα. Έρχομαι εδώ ακριβώς και αυτό εδώ πέρα το κάνω μείον 60. Βλέπετε ότι το S κατέβει και κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Έρχομαι και στο R. Το βάζω το R418. Αλλά εδώ θα έρθω και θα το βάλω, αν το βάλω μείον 60, θα δείτε ότι το S από το R είναι πιο χαμηλά. Οπότε θα το κάνω το R μείον 55, για να είναι στην ίδια ευθεία με το S, γιατί είπαμε ότι δεν είναι ακριβώς η ίδια γραμματοσειρά. Τώρα, εάν διαμορφώναμε την γραμματοσειρά να την κάνουμε ίδια, θα πρέπει να ισιώναμε το τάφο από πάνω και να πλαγιάζαμε αυτή την πλευρά του S, να την κάναμε έτσι. Γιατί άμα δείτε το λογότυπο είναι έτσι ακριβώς. Νομίζω δεν μας πειράζει, όμως θα τα αφήσουμε έτσι. Είναι αρκετά κοντά ήδη. Τώρα, εγώ σας έδειξα πρώτα πως βάζουμε το κείμενο και δεν διαμόρφωσα από πίσω το background. Πάμε λίγο να διαμορφώσουμε το background, που καλό είναι να το κάνετε πριν αυτό. Απλά εγώ ξέχασα να το κάνω. Οπότε θα κλείσω το ματάκι τα γράμματα, θα τα εξαφανίσω. Δεν τα εξαφάνισα, απλά έκλεισα το ματάκι για να μην φαίνονται, για να θέλω να διαμορφώσω το background. Οπότε έρχομαι στο background, έρχομαι εδώ κάτω. Βασικά πριν έρθω εδώ κάτω και αρχίσω και βάζω τα curves και κατεβάζω τις φωτεινότητες, θα πάρω το σφουγγαράκι από εδώ πέρα, το σφουγγ. Θα το μεγαλώσω από εδώ και θα έρθω και θα περάσω πάνω τη φωτογραφία μου. Μία, θα την περάσω άλλη μία. Θα δείτε ότι έχει αρχίσει και ουσιαστικά ξεθαμπώνει τα χρώματα. Αυτό που θέλω ακριβώς, γιατί θέλω να δώσω αυτή την αίσθηση του σκοτεινού, του βαθύ, γιατί η ταινία έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Θα έρθω να σκοτεινιάσω και λίγο από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά. Βλέπετε ότι ουσιαστικά έχω βγάλει τα πολύ έντονα χρώματα από τη φωτογραφία. Το επόμενο πράγμα που έχω να κάνω είναι να έρθω εδώ ακριβώς, στα adjustment και να επιλέξω. Το πρώτο πράγμα που θα επιλέξω είναι τα curves. Ουσιαστικά να σκοτεινιάσω το background. Επιλέγω το curve και έρχομαι εδώ πέρα και κατεβάζω από εδώ από τα αριστερά. Συγγνώμη, από εδώ από τα δεξιά. Το κατεβάζω χαμηλά για να το κάνω σκοτεινό. Νομίζω εδώ είναι μια χαρά και θα δώσω και λίγο πιο πολύ βάθος από την δεξιά πλευρά, κάτω χαμηλά. Οπότε νομίζω ότι εκεί είναι εντάξει. Το επόμενο πράγμα που έχω να κάνω είναι να δώσω λίγο χρώμα στη φωτογραφία, να μην είναι τόσο άσπρη. Οπότε θα έρθω εδώ στο Color Balance και θα διαμορφώσω τους τόνους εδώ πέρα για να δώσω στη φωτογραφία ένα λίγο μπλε που δίνει λίγο το πιο gothic, θα δώσει το πιο gothic style στη φωτογραφία. Θα έρθω λοιπόν εδώ. Εδώ θα βάλω μείον 20. Εδώ θα βάλω 5. Και εδώ θα βάλω 10. Μετά θα έρθω στο shadow. Το shadow θα βάλω μείον 15. Εδώ θα βάλω 0, θα τα αφήσω έτσι. Και εδώ πέρα θα βάλω 10. Και θα έρθω μετά στα highlight. Εδώ θα βάλω 20. Εδώ θα βάλω 5. Και εδώ θα βάλω μείον 5. Βλέπετε ότι η φωτογραφία έχει γίνει...
πιο gothic, πιο σκοτεινή. Εγώ θα τη σκοτεινιάσω λίγο ακόμα, γιατί είναι πολύ φωτεινή, επειδή ήταν αρχική φωτογραφία, η αρχική μου φωτογραφία φωτεινή. Οπότε θα έρθω εδώ πέρα, στο exposure, και θα χαμηλώσω... Θα έρθω εδώ πέρα, στο brightness and contrast, και θα κατεβάσω λίγο το brightness προς τα δω και θα κατεβάσω και λίγο το contrast προς τα δεξιά. Οπότε να σκοτεινιάσω λίγο ακόμα τη φωτογραφία μου. Νομίζω έτσι είναι ok. Λοιπόν, αφού διαμορφώσαμε το background, ερχόμαστε και γράφουμε τη δεύτερη λέξη. Things. Εδώ βάζουμε 330 για να γίνει λίγο με τα υπόλοιπα γράμματα. Και ερχόμαστε και το βάζουμε εδώ ακριβώς. Αφήνουμε λίγο ένα κενό ανάμεσα στα γράμματα, γιατί μετά με το glow θα κολλήσει το ένα με το άλλο. Τώρα, το επόμενο βήμα είναι να έρθουμε και να δώσουμε τις γραμμές εδώ και εδώ, για να γίνει ίδιο με το λογότυπο. Για να βοηθηθούμε σε αυτό το πράγμα και να το κάνουμε πάρα πολύ εύκολα, θα ενεργοποιήσουμε τους χάρακες για να μπορέσουμε να βάλουμε guides, γραμμές. Οπότε ερχόμαστε View και ερχόμαστε Rules ή αλλιώς Control Raw. Πιο εύκολα. Εγώ τους έχω ενεργοποιημένους, οπότε δεν θα τους ξαναενεργοποιήσω. Οπότε τώρα που έχουμε ενεργοποιημένα τα Rules, ερχόμαστε εδώ πάνω, κάνουμε αριστερό κλικ και ερχόμαστε προς τα κάτω. Βλέπετε ότι κατεβαίνει η γραμμή. Τη φέρνω λίγο πιο πάνω, κάπου εδώ. Φέρνω άλλη μια γραμμή. Κάπου εδώ. Το ίδιο θα κάνω και κάτω. Θα φέρω μία εδώ. Και άλλη μία εδώ. Στο περίπου να είναι ίδια με την επάνω, για να είναι όμορφο. Ωραία. Τώρα θα φέρω μία εδώ. Θα φέρω μία απέναντι. Και θα φέρω μία μικρή εδώ. Και μία μικρή εδώ, για να κάνω τις μικρές γραμμές, εδώ και εδώ. Οπότε τώρα πολύ εύκολα κάνω ένα νέο layer, ακριβώς από επάνω από το Things. Ερχόμαστε εδώ. Επιλέγουμε το κουτάκι, το selection, και βγαίνει. Βλέπετε πολύ απλά, αν έρθετε εδώ, γίνεται move, ανακουμπήσει. Οπότε έρχεστε εδώ ακριβώς και διαμορφώνετε το κουτάκι. Αφού το διαμορφώσαμε, παίρνουμε το brush, τη βούρτσα μας, ερχόμαστε, κάνουμε alt πατημένο και δημιουργείται ένα στόχος. Με το στόχο πατάμε πάνω στα γράμματα, εδώ, για να πάρουμε ακριβώς το ίδιο χρώμα. Οπότε τώρα αφού το κάναμε αυτό, ερχόμαστε εδώ απλά και βάφουμε. Προσοχή να βάψετε καλά, γιατί μετά με το stroke θα έχετε πρόβλημα. Οπότε αφού βάψαμε καλά, ερχόμαστε από κάτω, κάνουμε το ίδιο πράγμα εδώ. Βάφουμε καλά και εδώ και κάνουμε το ίδιο πράγμα απέναντι. Εδώ. Αφού το κάναμε αυτό, ερχόμαστε στο View και πατάμε στο Clear Guides και οι γραμμές φεύγουν. Συνεχίζοντας λοιπόν, ερχόμαστε Shift πατημένο, επιλέγουμε πρώτα το Layer 1 και ερχόμαστε στο Stranger και πατάμε Shift πατημένο και κλικ πάνω στο Stranger. Οπότε να επιλεχθούν αυτά τα τρία μαζί. Πατάμε Group, τα βάζουμε σε ένα Group για να διαμορφώσουμε το Glow. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να βρούμε στα Blending Options και να βάλουμε το Stroke. Το Stroke, το περίγραμμά μας. Οπότε, κόκκινο, ερχόμαστε εδώ στο Size να είναι 4 και πατάμε OK. Διαμορφώθηκε το περίγραμμα, απλά είναι το ίδιο χρώμα, γι' αυτό δεν φαίνεται. Ερχόμαστε, έχουμε πει στο Fill, το κατεβάζουμε, οπότε διαμορφώθηκε το περίγραμμα. Το ξαναδείχνω, θα βάλουμε Glow. Απλά το δείχνω ξανά, δεν σας παραπέμπω στο μάθημα Glow, για τον λόγο ότι θα βάλουμε σήμερα και Inner Glow. Σας είχα πει ότι θα το κάνουμε πιο μετά σε ένα ακόμα μάθημα, οπότε θα σας το ξαναδείχνω να βάλουμε και Outer Glow και Inner Glow. Πάμε λοιπόν δεξί κλικ πάλι, στα Blending Options, θα βάλουμε πρώτα το Outer Glow. Οπότε ερχόμαστε Outer Glow. Εγώ τα έχω διαμορφωμένα από πριν που το έκανα μόνος μου, οπότε το size το έχετε. Οπότε έρχεστε στο size 32, στο 100% είναι το opacity όπως έχουμε πει πάντα,
Το range είναι στο 100%. Εδώ το sprint στο 2% το έχω εγώ. Δείτε ανάλογα ότι σας βολεύει. Αφού το κάναμε αυτό, ερχόμαστε πάνω στο inner glow. Όπως βλέπετε δίπλα διαμορφώνεται. Ερχόμαστε στο inner glow. Και τώρα εδώ πέρα θα χρειαστεί λίγο να κάνουμε τις ρυθμίσεις. Το size το κατεβάζουμε πιο χαμηλά, γύρω στο 27. Το choke θα το κατεβάσουμε και αυτό χαμηλά, νομίζω γύρω στο 2%, 1-2% είναι καλά. Το glitter δεν το χρησιμοποιούμε. Το range, αν το κατεβάσετε μεγαλώνει πολύ, δεν το θέλουμε. Εγώ θα το βάλω γύρω στο 80%, κάπου εκεί. Το passive 100%. Το size θα το χαμηλώσω γύρω στο 13, γύρω στο 21. Νομίζω στο 27 είναι ok. Νομίζω είμαστε αρκετά κοντά στο λογότυπο, όπως βλέπετε κι εσείς. Τώρα θα έρθουμε να προσθέσουμε από πίσω το νούμερο 3, γιατί θα το κάνουμε και καλά για το Stranger Things 3 που περιμένουμε να βγει. Οπότε πατάμε αντίστοιχα πάλι text. Απλά προσθέξτε το text που θα βάλετε να είναι έξω από το group, γιατί αν είναι μέσα στο group, αν το πατήσω θα δείτε ότι θα γίνει σαν το group. Δηλαδή αν μπει μέσα στο group, να το βάλω μέσα, θα δείτε ότι διαμορφώνεται ίδια με το κείμενο. Εγώ δεν το θέλω αυτό, το θέλω έτσι. Οπότε ερχόμαστε εδώ, πατάμε 3, ερχόμαστε δεξί κλικ, free transform, shift πατημένο, το τραβάμε να το κάνουμε μεγάλο και το φέρνουμε ακριβώς πίσω από το κείμενο και πατάμε OK. Τώρα προσοχή, θα το κατεβάσω κάτω από το brightness, κάτω από το exposure, κάτω από το color balance, κάτω από τα curves και πάνω από το background για να γίνει σκοτεινό. Πάρα πολύ ωραία. Ερχόμαστε τώρα δεξί κλικ, blending options και θα βάλουμε inner glow στο 3 για να γίνει λίγο πιο όμορφη η δομή του χρώματος μέσα στο 3. Οπότε πατάμε inner glow, ερχόμαστε στο stroke, το ανεβάζουμε λίγο. Το size το ανεβάζουμε λίγο, εδώ περίπου είναι καλά. Ερχόμαστε στο range, το ανεβάζουμε τέρμα. Το size θα το έδινα λίγο ακόμα, κάπου εκεί. Το opacity στο 100%, εδώ είμαστε στο normal και νομίζω είμαστε ok. Πατάμε ok. Θα έρθω, θα κατεβάσω ελάχιστα το opacity, πολύ ελάχιστα. Να δώσω λίγο από πίσω δέντρα και τέτοια που φαίνονται από πίσω. Και τώρα, θέλω λίγο να δώσω εδώ πέρα ένα σβήσιμο στα γράμματα εδώ και εδώ, για να μην είναι τόσο χτυπητό στο μάτι και στις άκρες. Οπότε, ερχόμαστε εδώ στη βούρτσα μας, βασικά στη βίστρα μας θα έρθουμε καλύτερα. Και βλέπετε ότι εδώ πέρα μας έχει ένα σηματάκι που απαγορεύεται. Αν πατήσω κλικ επάνω θα μας ανοίξει ένα παράθυρο και μας λέει ότι this type layer, πολύ απλά θα το μετέφραζα, να σας το μεταφράσω, σε περίπτωση που το πατήσετε OK θα δημιουργηθεί ένα καινούριο layer. Θα σταματήσει να είναι πλέον text και θα είναι ένα νέο layer όπως τα άλλα. Οπότε θα μπορείτε να διαμορφώνετε διαφορετικά. Οπότε πατάς OK και τώρα έχει δημιουργηθεί εδώ πέρα το layer 3. Δουλεύετε όλοι. Πλέον δεν είναι κείμενο, είναι layer όπως τα υπόλοιπα. Οπότε ερχόμαστε τώρα στη σβήστρα μας. Εγώ θα έρθω, θα πάρω αυτήν εδώ πέρα που μοιάζει λίγο με... σαν χιόνια θα την έλεγα. Το opacity στο 65 και έρχομαι και πατάω κλικ, κλικ. Θα τη μεγαλώσω λίγο ακόμα, γιατί είναι μικρή. Θα τη βάλω γύρω στο 161 και θα φέρω, θα κάνω κλικ. Λίγο ακόμα θα τη μεγάλωνα. Εδώ. Βλέπετε ότι δίνει την αίσθηση ότι σπάει από αυτή την πλευρά. Θα πατήσω και λίγο εδώ. Θα πατήσω και μια εδώ. Θα πατήσω και μια εδώ. Νομίζω έτσι είναι ωραίο. Αυτό ήτανε. Νομίζω φτάσαμε αρκετά κοντά. Νομίζω ότι φέρνει λίγο το λογότυπο του Stranger Things έως πολύ. Νομίζω δεν ήταν δύσκολο. Μάθαμε αρκετά πράγματα σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω για να σας βοηθήσω εάν χρειάζεστε κάτι, να σας απαντήσω ή ακόμη και να μου πείτε τι θέλετε να δείτε για να σας δείξω. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Κάντε subscribe γιατί με βοηθάει. Τα links που θα χρειαστείτε θα τα βρείτε κάτω στο description. Να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.